ιστορικό του μέλλοντος. Για μας, τους σύγχρονους, ήταν ένας μεγάλος ηγέτης. Από όλους σεβαστός του. Να συμβολίζω την ενότητα των Ελλήνων, όχι μόνο τυπικά, αλλά και ουσιαστικά. Η επόμενη μέρα από τη συμπλήρωση της δεύτερης προεδρικής του θητείας δεν είναι διαφορετική μόνο για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Στη γενέτειρά του, την πρώτη Σερών, και σε όλη την περιοχή του Παγκαίου και της Ανατολικής Μακεδονίας, οι κάτοικοι ακολούθησαν λίγο ως πολύ τους ρυθμούς που επέβαλε η μοναδική πολιτική σταδιοδρομία του συντοπίτη τους. Δυσμένος στις παρυφές του όρους Παγκαίου, το χωριό που αρχικά είχε όνομα που παρέπεπε στα ονομαστά τοπικά προϊόντα και στη συνέχεια σε μια βυζαντινή πριγκίπισσα, καμάρωνε για τη σταδιοδρομία του. Το Κιούπκιοι, όπως λεγόταν επί Τουρκοκρατίας, η πρώτη Σερών μετά την απελευθέρωση, απέκτησε σιγά σιγά φήμη που ξεπερνούσε ένα μετά το άλλο τα στενά πλαίσια του νομού Σερών, της Μακεδονίας, της Ελλάδας. Λες και ακολουθούσε κατά πόδα στα βήματα του μεγάλου πολιτικού άντρα. Στο Παγκαίο, το χωριό με τα στενά σοκάκια, κέντρο της περιοχής, καμαρώνει 60 χρόνια τώρα την πορεία του δικού του ανθρώπου. Εδώ, στις 8 Μαρτίου του 1907, ο Γεώργιος και η Φωτεινή Καραμανλή αποκτούσαν τον πρωτότοκο γιο τους. Τα πρώτα του χρόνια, γεμάτα αναμνήσεις, δυσάρεστες οι περισσότερες, αφού όλη η περιοχή ήταν στο μάτι του Κυκλώνα, θέατρο επιχειρήσεων ένοπλων βουλγαρικών και τουρκικών ομάδων. Ο πατέρας του μάλιστα είχε έντονη πατριωτική δράση, ιδιαίτερα ως δάσκαλος στα Κερδίλια, ένα χωριό 20 χιλιόμετρα από την πρώτη. Το σχολείο του χωριού και τα καπνοχόραφα της πρώτης Σερών, οι τόποι όπου ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήρθε σε επαφή με την παιδεία και τη σκληρή ζωή των ανθρώπων της εποχής του. Οι εμπειρίες του τον συνόδευσαν στο μακρινό ταξίδι που πραγματοποίησε γνωρίζοντας τη γενική αναγνώριση και καταξίωση. Σε όλες τις φάσεις της μακράς διαδρομής του θυμόταν πάντα τους ανθρώπους του τόπου. Και αυτοί όμως ζούσαν με το φως που εξέπεμπε η παρουσία του στο πολιτικό προσκήνιο της Ελλάδας και της Ευρώπης. Σήμερα, ύστερα από 60 χρόνια που τον συντρόφευαν με τη σκέψη τους, οι θύμησές τους γεμάτες νοσταλγία και συγκίνηση. Ιδιαίτερα για αυτούς που βρέθηκαν πολύ κοντά στο σεραίο πολιτικό. Υπήρξε μια φίλη από το δημοτικό σχολείο τα παιδικά μας χρόνια, συγκαταλέγεται τώρα με τους προέδρους των ευρωπαϊκών χωρών. Έχει την ίδια ικανότητα γι' αυτός. Και γι' αυτό εμείς τον αγαπούσαμε και είμαστε υπερήφανοι και όλος ο κόσμος, ανεξαιρέτως κόμματος, για τον Καραμανλή έτρεχαν όλοι να τον καλωσορίσουν, να τον υποδειχθούν πολύ. Εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι μόνο για το χωριό μου, ολόκληρη την Ελλάδα, που υπηρέτησε ένας πολιτικός άνδρας, που πρόβλεψε και μας έβαλε μέσα στην κοινή αγορά, μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα και κατά κάποιον τρόπο η Ελλάδα από αυτό το έχει ωφεληθεί πάρα πολύ. Στο σπίτι της οικογένειας, ανακαινισμένο και διατηρημένο με ευλάβεια στη μνήμη των γονέων του, ζωντανεύουν οι μνήμες των παιδικών χρόνων, τα πρώτα βήματα της πολιτικής σταδιοδρομίας, η μακρά πολιτική παρουσία ως το μέγαρο της Ηρώδου του Αττικού. Thank you.
χώρο τιμής, τον μεγάλο ηγέτη και Έλληνα πολιτικό. Θα διακόψουμε, είναι ήδη 8 παρά 25 πρώτα λεπτά. Σε λιγότερο από 25 λεπτά έχουμε στο κεντρικό. Μαλή, δίκη ιστορικής διαδρομής. Ναι μου είναι να συμβολίζω την ενότητα των Ελλήνων, όχι μόνο τυπικά, αλλά και ουσιαστικά. Ένα από τα έργα για τα οποία οι Θεσσαλονικείς θα θυμούνται τον Κωνσταντίνο Καραμαλή είναι η δημιουργία της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στην πλατεία του Λευκού Πύργου. Στην ελληνική τηλεόραση 3 μίλησε ο ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου. Σθένος και αποφασιστικότητα στην προβλημάτων, όταν πίστευε για αυτά τα προβλήματα ότι έπρεπε να προωθηθούν με τον τρόπο βέβαια που ο ίδιος εκτιμούσε. Αναμφισβήτητα, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής υπήρξε μια μεγάλη πολιτική φυσιογνωμία παγκοσμίου κύρους και διεθνούς αναγνώρισης. Από χθες και σήμερα η παγκόσμια κοινή γνώμη και όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρονται με τα πλέον κολακευτικά λόγια, εγκομιάζοντας την προσωπικότητα και το έργο του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είχε ιδανικά οράματα και στόχους για την ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό της χώρας μας. Ήταν 100% πολιτικόν, με μεγάλη πολιτική όσφρηση και η ανάσταση της ζωής και ο θάνατος βρέθηκαν έτσι μαζί εκεί, στην Αγία Φιλοθέη, πάνω από το φέρετρο του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η συγκίνηση μέσα στην εκκλησιά μεγάλη. Τα δάκρυα έτρεχαν από συγγενείς, φίλους και συνεργάτες. Οι μνήμες πολλές και ισχυρές ακόμα.
μετά τον τελευταίο ασπασμό, το τελευταίο ταξίδι από την εκκλησία στο Ίδρυμα Καραμαλή. Η πομπή με επικεφαλή στην νεκροφόρα που μετέφερε τη σωρό του Κωνσταντίνου Καραμαλή ξεκίνησε από την πολιτεία στις 5. Ήλθα για να φέρω στον ελληνικό λαό τον αδέλφικο χαιρετισμό των λαών της Ευρώπης. Ήλθα ακόμη για να συγχαρώ τον Έλληνα Πρωθυπουργό και φίλο μου τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Αυτός ο κόσμος, ο κόσμος που τον αγάπησε, επιβεβαίωσε την ιστορία, φωνάζοντας «Αθάνατος, αθάνατος». Κωνσταντίνος Καραμαλής κηδεύτηκε λοιπόν πριν από λίγο και τάφη στο περίβολο του Ιδρύματος Καραμαλή. Όμως βαρύνει το πένθος και στην πρώτη Σερών, τη γενέτειρα του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το σπίτι της οικογένειας ήταν σήμερα ανοιχτό και οι άνθρωποι που τον αγάπησαν έλεγαν το δικό τους αντίο στο βιβλίο των συλληπιτηρίων που άνοιξε η κοινότητα του χωριού. Και το απόγευμα, την ώρα που η γη της Αττικής αγκάλιαζε τη σωρό του Κωνσταντίνου Καραμανλή, οι κάτοικοι της πρώτης κατέκλυσαν την εκκλησία του χωριού για την επιμνημόσυνη δέηση. Ότι η ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κεκοιμένου δούλου του Θεού Κωνσταντίνου, Χριστέ ο Θεός. Την ώρα που η Αττική γη υποδεχόταν για πάντα στην αγκαλιά της τη σωρό του Κωνσταντίνου Καραμανλή, στη γενέτειρά του την πρώτη Σερών, ψαλόταν επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση της ψυχής του. Θανάτο, θανάτον πατήσας και της έντης νήμαση ζωήν χαρισάμενο. Στις 6 το απόγευμα οι κάτοικοι της πρώτης συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Με τα βρουκωμένα τους μάτια να προδίδουν την οδύνη για το θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, άναβαν ένα κερί και εύχονταν καλό ταξίδι στον ηγέτη και το φίλο που αναπαυόταν εκείνη την ώρα στην τελευταία του κατοικία 600 χιλιόμετρα πιο μακριά. Το σπίτι της οικογένειας Καραμανλή έχει μετατραπεί από χθες σε τόπο προσκυνήματος. Απλοί άνθρωποι κάθε ηλικίας περνούν για να αφήσουν ένα λουλούδι και να σταθούν για λίγα λεπτά αμίλητοι μπροστά στη φωτογραφία του εκλειπώντος ηγέτη. Ήταν άνθρωπος Χριστός, ήταν αγαπητός σε όλο τον κόσμο. Τον αγαπούσε όλος ο κόσμος. Όλοι τα κράτη τον αγαπούσαν. Γιατί ήταν έξυπνος πολύ. Αν μου δινόταν η ευκαιρία να τον συναντήσω, θα τον ευχαριστούσα. Εχθές, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στο μοναστήρι της Αναλήψεως, όπου κατέφυγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής όταν ήθελε να μείνει μόνος, τελέστηκε